Και εμείς φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Κύριε Θεοπέμπτου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Εντάξει, ασφαλώς θα ρωτήσουμε, το φωνάζετε για αρκετό καιρό, τι γίνεται με τους παράνομους σκυβαλότοπους. Εδώ ο κύριος Κετής μας είπε ότι στην ουσία και οι τρεις πυρκαγιές του τελευταίου διημέρου αποδίδονται στους παράνομους σκυβαλότοπους. Υπάρχει ένα... έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο ούτως ώστε να κρατούμε και την Ήπεθρο καθαρή, αλλά και να εμποδίσουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έπρεπε και στις περιοχές που καταλήγουν αυτοκίνητα των κοινοτικών συμβουλίων και των δήμων, όπως για παράδειγμα είτε μιλούμε για την Κόση, είτε για το Πεντάκομο, είτε το Χιτή της Πάφου, έπρεπε εκεί να ελέγχονται ποια αυτοκίνητα και από ποιες κοινότητες πηγαίνουν, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτοκίνητα κάνουν το γύρο από τα σπίτια, μαζεύουν τα σκουπίδια και αντί να τα πάρουν στον καθιερωμένο χώρο, τα αφήνουν κάπου δεξιά και αριστερά. Ένα λεπτό, αυτοκίνητα κοινοτήτων εννοείται. Μάλιστα, ναι. Δηλαδή, επιπολαιότητα, για να πούμε τον πιο ήπιο χαρακτηρισμό, των κοινοτικών αρχών σε κάποιες ναι. Περιοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Αλλά αν είμαστε, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε την υπεύθυνη καθαρή και να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει κάποιος να κοιτάζει ποια αυτοκίνητα έρχονται στους χώρους αυτούς τους τρεις τους οποίους είπα. Γιατί τώρα μου μπαίνει το αυτοκίνητο, γίνεται και το ζύγισμα και γίνεται και το εκτίθεται χαρτί, καταγράφεται η είσοδος του αυτοκίνητου. Τούτον εν το ένα. Ναι, εννοείται ότι με αυτή την καταγραφή μπορεί να εντοπιστεί ποιες κοινότητες δεν παίρνουν σκύβαλα σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους. Μάλιστα. Μπράβο, ναι. Μπορεί να μην είναι υπόψη της η κοινότητα, διότι η κοινότητα μπορεί να πληρώνει κάποιον να το κάνει και αυτός να μην το κάνει. Δεν μιλώ ότι η κοινότητα. Απλώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος ότι τα αυτοκίνητα φτάνουν εκεί που πρέπει. Τούτον είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι το κομμάτι. Αυτό το λέτε ένα λεπτάκι. Αυτό το λέτε καθ' υπόθεση ή έχετε κάποιες πληροφορίες? Είχα περίπτωση στο παρελθόν που μια συγκεκριμένη εταιρεία τα έπαιρνε σε ένα χώρο μες στο δάσος. Μάλιστα. Τούτον είναι το ένα το κομμάτι, ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος τι γίνεται με αυτές τις μεταφορές των οικιακών αποβλήτων στους χώρους που έπρεπε να πηγαίνουν. Τούτον έχει σημασία γιατί μέσα στούτα τα αποβλήτα έχουμε και τα υπολείμματα φαγητών, τα χώστα κτλ. Και όλα αυτά όταν σέπονται κάτω από σε μια στίβη παράγουν αέρια τα οποία είναι έφλεκτα. Γι' αυτό και οι σκυβαλότοποι δεν σβήνουν εύκολα. Τώρα, έναν άλλο πρόβλημα που έχουμε με τους σκυβαλοτοπούς είναι και το γεγονός ότι πετάσουν πράγματα τα οποία έπρεπε να πηγαίνουν σε πράσινα σημεία. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν πηγαίνουν εκεί που έπρεπε, είτε πράσινα σημεία, είτε αν είναι απόβλητα από κάποια κατασκευή, είναι ανακαίνιση κτλ. Αυτό χρειάζεται να ξεκινήσει ένας έλεγχος ανά περιοχή, δηλαδή να ξέρεις σε τούτη την περιοχή έχουν επιλογή οι κατοικοί. Σε τούτη την περιοχή δουλεύει κάτι, αλλά βολεύουν τα ωράρια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, να έχουμε υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν πραγματικά τον κόσμο. Όχι όπως ξεκινήσαμε στην αρχή, να θυμάστε, που τα σημεία τούτα δούλευαν τα ωράρια εργασίας του κόσμου και έτσι όταν ήταν ο κόσμος σπίτι του, τούτα τα σημεία ήταν κλειστά και τα πέτασαν στα δεξιά και αριστερά γύρω από τα σημεία. Ναι, αυτό δεν συμβαίνει όμως σήμερα, κύριε Θεοπέμπτου, για να είμαστε ειλικρινείς, οπότε δεν ναι. Υπάρχει δικαιολογία σε αυτό. Ναι, το ερώτημα όμως είναι όταν κοιτάξει κάποιος τις περιοχές της Κύπρου, τις κοινότητες, για παράδειγμα, είχαν επιλογή να έχουν κοντά τους πράσινους σημείων και δεν πήγαν. Είχαν επιλογή κοντά τους μονάδα η οποία κάνει διαχείριση των αποβλήτων από ανακαινήσεις και δεν τα επήραν. Αυτό είναι το θέμα το οποίο αναφέρω. Πρέπει να κοιτάζεις γεωγραφικά ότι υπάρχει λύση για όλους. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Για τις μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν. Πολλές κοινότητες
ανοίγουν δικούς τους χώρους πρασίνου για μεταβατικούς λόγους. Ναι, αλλά ούτε και σε αυτή την περίπτωση μεταφέρονται σε αυτούς τους μεταβατικούς χώρους. Ακριβώς, ναι, ναι. Εντάξει, εμείς οι Κύπροι μάθαμε να μεταφέρουμε δεξιά και αριστερά με άνεση πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας φιλοξενούμε και για ένα άλλο θέμα με το οποίο ξέρουμε ότι ασχοληθήκατε. Είναι το θέμα των λεγόμενων ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών. Ασχοληθήκατε με αφορμή τον πνιγμό ενός μικρού παιδιού αλλοδαπής σε συγκρότημα κατοικιών πριν από 2-3 χρόνια. Να σας ομολογήσω ότι ψάξαμε τώρα με αφορμή τον πνιγμό της τρίχρονης σε ξενοδοχείο της Πάφου. Αν υπάρχουν κανονισμοί για το πώς υπάρχει εποπτεία σε αυτούς τους χώρους. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε, κυρία Θεοπέμπτου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας εντός εισαγωγικών βοηθήσετε εσείς. Υπάρχει νόμος για τις κολυμπητικές δεξαμενές και υπάρχει κανονισμός ο οποίος καθορίζει πολλές λεπτομέρειες για την κατασκευή και τις πρόνοιες, τα μηχανήματα και τη λειτουργία της κολυμπητικής δεξαμενής. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια κολυμπητική δεξαμενή, επειδή μπαίνει πολλοί κόσμος μέσα, επειδή είναι το νερό, είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέχεις πάρα πολλά, γιατί διαφορετικά θα δημιουργήσεις προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων που μπαίνουν στην πίνα. Γι' αυτό και η νομοθεσία έχει πάρα πολλές πρόνοιες μέσα, τη χλωρίωση, τη κυκλοφορία του νερού, την κατασκευή της πισίνας για να μην έχει. Ναι, εμείς πάμε, πάμε στο επόμενο στάδιο, πώς εποπτεύεται ή πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των λουωμένων σε μια κολυμβητική δεξαμενή ενός ξενοδοχείου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, αυτό που θα κατάλληγα ακριβώς αυτό είναι ότι για όλα αυτά τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των κανονισμών για τις κολυμβητικές δεξαμενές, εξ όσο γνωρίζω στην νομοθεσία, υπάρχει έναν άτομο το οποίο είναι ο επόπτης, ο οποίος έχει την ευθύνη να φροντίζει ότι όλα αυτά, μηχανικά, η χλωρίωση, η κυκλοφορία του νερού, τα μηχανήματα κτλ., όλα αυτά δουλεύουν. Δεν έχει σχέση με τη διάσωση ενός που πνίγεται. Αυτόν έχω αντιληφθεί εγώ από την νομοθεσία η οποία υπάρχει. Άρα και δική σας αντίληψη, διότι είναι και δική μας από την πρόχειρη έστω έρευνα, ναι, που κάναμε, είναι ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια για παρουσία ναυαγοσώστη στις πισίνες. Υπάρχει πρόνοια για επόπτη ασφαλείας, ο οποίος, αν σωστά διάβασα τους κανονισμούς, ελέγχει για παράδειγμα αν έχεις μακριά μαλλιά και δεν φορείς σκουφάκι, αν το μαγιό σου ξεθοριάζει, αν έχεις κάνει τον ντους σου πριν να μπει στην πισίνα, και μεταξύ άλλων ελέγχει και την ασφάλεια στις κολυμβητικές δεξαμενές, όπως λέμε. Ναι, θα δείτε στην νομοθεσία ότι αναφέρεται στην κυκλοφορία του νερού, τη χλωρίωση, το σχεδιασμό, τα σημεία στα οποία μπαίνει το νερό μέσα στη δεξαμενή, τα σημεία που φεύγει το νερό από την πισίνα, αυτά τα πατές αναλύσεις τις οποίες πρέπει να γίνονται για να βεβαιώνουμε ότι όλα είναι εντάξει. Δηλαδή την σωστή λειτουργία μιας πισίνας. Αυτό είναι η ευθύνη του επόπτη ασφαλείας και όχι να κάνει να βάλω σωστή κοινεργασία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έχω αντιληφθεί από την νομοθεσία. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, διότι το ψάξαμε, λέμε, και δεν βρήκαμε άκρη, είναι καλό, δεν ξέρω αν σε κάποια φάση και νομοθετικά πια να δείτε αν μπορεί μία νομοθεσία να υπάρξει και για αυτό το θέμα, να αναλάβετε κάποιος από εσάς κάποια πρωτοβουλία. Πριν χρόνια είχαμε μια ξένη οικογένεια, η οποία έφτασε στην Κύπρο διακοπές και είχε πισίνα στο συγκρότημα που έμενα. Ήταν επαύλη, αν θυμάμαι καλά, πιο σωστά να το πω, νομίζω ήταν μια επαύλη, στην οποία πήγε η οικογένεια μέσα, το μωρό πήγε έξω είδε την πισίνα και πήγε μέσα στο νερό και πνιγήκε. Ξέρετε ότι οι ξένοι που ζουν στο εξωτερικό δεν έχουν πισίνες μες στα σπίτια, είναι συνηθισμένο. Επομένως, είναι ένα από τα θέματα, και να δείτε πολλά σπίτια στην Κύπρο που το κάνουν από μόνοι τους,
είτε βάζεις ένα προσωρινό φράχτη γύρω από την πισίνα για να μην μπαίνουν μέσα παιδιά, ή υπάρχει κάλυμμα. Η προτίμηση είναι στο κάλυμμα της πισίνας, γιατί το κάλυμμα εμποδίζει και την εξάτμιση. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να πέσει μέσα στο νερό όταν ήταν καλυμμένη. Και η έρευνα που έκανα ήταν να δούμε εάν μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο είδους, να αλλάξουμε την νομοθεσία και να βάλουμε κάποιο είδους κάλυψη ή προστασία στην πισίνα, στην οποία υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος και να σκοτωθεί. Έχουμε και τα ίδια προβλήματα, να σας θυμίσω, με κόσμο ο οποίος καταναλώνει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Συμβαίνει συχνά τούτο στην Κύπρο. Επειδή έχουμε ξένους, είναι ζέστη, το αλκοόλ και η ζέστη δεν πάνε μαζί. Και έχουμε συχνά πνιγμούς που τουρίστες που έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Μάλιστα. Γι' αυτό και το σκεύαστρο, αν θέλετε, τούτου του είδους η ασφάλεια της πισίνας, σημαντική. Αυτή ήταν η έρευνα η οποία προσπαθούσα να κάνω, αλλά δεν τα έβρισκα με την πολεοδομία. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.